Ανίποτος πόνος για την οικογένεια του 19χρονου που μπροστά στα μάτια τους έχασε τη ζωή του όταν έσπασε το παιχνίδι Λούνα Πάρκ, στο οποίο είχε ανέβει με τον 16χρονο αδελφό του χθες το απόγευμα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο νεαρός εξφενδονίστηκε από το παιχνίδι και χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι. Παρόντες στο περιστατικό ήταν η μητέρα του αλλά και ο τρίτος αδελφός του. Εξφενδονίστηκε το παιδί και τελείωσε. Κατατραυματίστηκε, έσπασε κεφάλι, ευχένα, πρόσωπα, όλα. Φρικτό. 19χρονο παιδί, 2 μέτρα. Για φαντάρους, ετοιμαζόταν να φύγει στη σχολή, πήγε 2-3 μέρες διακοπές. Και τώρα θα μας το φέρουν στο κουτί. Το πρωί στο κέντρο υγείας Κασάνδρας ήταν και ο πατέρας της οικογένειας. Οι τρεις νεαροί μαζί με τη μητέρα τους βρίσκονταν στην Χαλκιδική για διακοπές. Ο 16χρονος που μπήκε στο μοιραίο παιχνίδι μαζί με τον άτυχο νεαρό και τραυματίστηκε και ο ίδιος ελαφρά, περιέγραψε στη Λία Χριστάρα τις τραγικές στιγμές του δυστυχήματος. Είμαστε στο Λούνα Πάρκ και καθίσαμε σε κάποιες θέσεις. Ο υπεύθυνος μας άλλαξε θέσεις. Προτού ξεκινήσει το παιχνίδι, μας είπε ότι θα πάει δυνατά. Στην αρχή χαλαρά και μετά γρήγορα. Νιώθω το κάθισμα να ξεκολλάει, το λέω και στον αδελφό μου. Κάποια στιγμή νιώθω να ξεκολλάει όλη η πλάτη. Σε κλάσματα δευτερολέπτου βλέπω να είμαι ανάσκελα, τον αδελφό μου να μην είναι δίπλα και εγώ να κρατιέμαι ασυναίσθητα από το σίδερο. Ο αδελφός μου πετάχτηκε από το κάθισμα. Δεν πετάχτηκε μακριά, αλλά με φόρα και χτύπησε στο κεφάλι. Εγώ κρατήθηκα. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια και του άλλου αδελφού μου και της μητέρας μου. Με το που έσπασε το κάθισμα, ο χειριστής εξαφανίστηκε. Άλλοι σταμάτησαν το μηχάνημα. Κατέβηκα και είδα τον αδελφό μου στο έδαφος. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο 58χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ενώ ο 21χρονος χειριστής μόνος του εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα του Κιλκής. We hear a big sound. We are 5-6 hotels away and that was it. After 5-10 minutes we hear ambulance or police car, I don't know, and that was all. The noise was very strong. Yes, it was very strong. Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα να τραβήξω τα παιδιά μου, να τα πετάξω πιο κάτω για να... γιατί φοβηθήκαμε ότι μπορεί να φύγουν κάποια κομμάτια και τραυματιστούν και τα παιδιά. Και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας. Εμείς φοβηθήκαμε με το θόρυβο ότι μπορεί να φύγουν κομμάτια. Γιατί αυτό προσπαθούσαμε μετά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Το μεσημέρι στον χώρο του Λούνα Πάρκ βρέθηκαν ειδικοί πραγματογνώμονες προκειμένου να ερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας. Διορίστηκα από το ΑΛΦΑΤΑΦ της Κασάνδρας. Η διαδικασία, όπως γνωρίζετε, είναι μυστική. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο σχετικά με τη διαδικασία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω πλήρη εικόνα όσον αφορά τα αίτια. Οι αρχές εξετάζουν την νομιμότητα της επιχείρησης που λειτουργεί πολλά χρόνια στην περιοχή. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας για τα Λούνα Πάρκ. Είναι μέσω σύστημα Notify Business, είναι με γνωστοποίηση μόνος του. Όχι, δεν είχε κάνει γνωστοποίηση δυστυχώς. Αυτός έρχεται για μερικές μέρες εδώ. Και ο Δήμος ήταν ήδη στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Πρέπει να έχει πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα τα μηχανήματά του από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάνει μια γνωστοποίηση στο Notify Business. Και δηλαδή το αν είναι πιστοποιημένα, ποιος το ελέγχει, ποιος είναι. Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ είμαι 25 έχει χρόνια και ήταν 25 χρόνια, είναι εδώ. 25 χρόνια λειτουργεί κανονικά το Λούνα Πάρκ. Κανονικά. Ναι. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν? Όχι, τίποτα σοβαρό. Προκαταρκτική έρευνα για το δυστύχημα διεξάγεται από το αστυνομικό τμήμα Κασανδρίας. Πριν από λίγο ο Ραλού Αλεξοπούλου, το Υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε με ανακοίνωση για το ποιος είναι αρμόδιος αδειοδότησης αλλά και επιβολής κυρώσεων σε Λούνα Πάρκ όπως αυτό της Χαλκιδικής. Τι αναφέρει? Σχετικά με τις δηλώσεις της Δημάρχου Κατσάνδρας, το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ανακοίνωσή του διευκρινίζει ουσιαστικά και ξεκαθαρίζει ότι η μοναδική αρμόδια αρχή για την παροχή της άδειας αλλά και τον έλεγχο της στήρησης των απαιτήσεων που υπάρχουν για τη λειτουργία των Λούνα Πάρκ είναι ο Δήμος, στο χώρο στον οποίο λειτουργεί το Λούνα Πάρκ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Κασάνδρας. Επίσης, στις αρμόδιες αρχές του Δήμου είναι και η επιβολή της διακοπής λειτουργίας αλλά και προστήμων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν παραβάσεις στην νομοθεσία. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστώ προς το παρόν, Ραλού. Είδαμε νωρίτερα στο βίντεο τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Τα ερωτήματα για το δυστύχημα είναι πολλά, Κώστα Καντούρη, και όσα γίνονται γνωστά εξοργίζουν. Μια οικογένεια καταστράφηκε σε ένα Λούνα Πάρκ που λειτουργούσε περίπου ένα μήνα και η Δήμαρχος λέει ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ενώ θα έπρεπε εξ αρχής να το έχουν κλείσει αφού δεν είχε τα έγγραφα που έπρεπε. Ο Δήμος, η αστυνομία, όποιος έχει την αρμοδιότητα. Το βασικό ερώτημα, Χρύσα, είναι πώς είναι δυνατόν να λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση
χωρίς να το γνωστοποιήσει πουθενά. Εφόσον η γνωστοποίηση είναι η διαδικασία, δεν ελέγχθηκε από κανέναν. Η Δήμαρχος είπε ότι η υπεύθυνη για τον έλεγχο είναι είτε η αστυνομία, γιατί οι δημοτικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν δημοτική αστυνομία. Η αστυνομία όμως το έλεγξε και στα μέσα του Ιουλίου διαπίστωσε ότι δεν έχει κάνει γνωστοποίηση, διαβίβασε αμέσως το φάκελο στο Δήμο, ο οποίος μέχρι τώρα τι έκανε, έχει κινήσει, όπως λέει η Δήμαρχος, τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων. Ουσιαστικά όμως, όπως παραδέχτηκε και η ίδια, το μόνο που έκανε είναι να καλέσει για να δώσει εξηγήσεις ο επιχειρηματίας. Ωστόσο όμως, όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον από τα μέσα Ιουλίου, η επιχείρηση, δηλαδή αυτό το Λούνα Πάρκ, λειτουργεί κανονικά, όσο επικίνδυνο και αν είναι. Από την άλλη, τι γίνεται με τα μηχανήματα και τις πιστοποιήσεις των μηχανημάτων. Η Δήμαρχος είπε ότι πρέπει ο ίδιος ο επιχειρηματίας να διαθέτει πιστοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την οποία γνωστοποιεί, δηλαδή διαβιβάζει μέσα στη διαδικασία της γνωστοποίησης. Ποιος όμως αυτό θα το ελέγξει, αφού δεν το έλεγξε κανένας, δεν γνωρίζει κανένας αν διαθέτει πιστοποιήσεις για αυτά τα μηχανήματα. Ακούσαμε προηγουμένως ότι ο πραγματογνώμονας έχει ήδη πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν μετέφερε, επειδή είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής, δεν μετέφερε τα ευρήματα, το έχει εικόνα. Από την άλλη, σε ποινικό επίπεδο, στο τμήμα Κασάνδρας έχουν ήδη οδηγηθεί τόσο ο 58χρονος ιδιοκτήτης, όσο και ο 29χρονος χειριστής, ο οποίος παρουσιάστηκε μόνος του στο ΑΤΑΦ Κιλκής. Και αναμένεται και περιμένουν οι αστυνομικοί εντολές από τον εισαγγελέα για το αν οδηγηθεί ενώπιον του αύριο το πρωί. Έθεσες και εσύ, Κώστα, τα ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Χάθηκε όμως ένα νέο παιδί μέσα σε μια στιγμή από ένα κακοσυντηρημένο παιχνίδι. Συνέβη δυστυχώς και δεν γυρίζει πίσω και δεν αλλάζει κιόλας αυτό.